Pod.gr Musicast. Είμαι η Όλγα Λασκαράτου και ακούτε το podcast για τη μουσική μας ζωή. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Musicast και σήμερα έχω τη χαρά να έχω κοντά μου έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχουμε βρεθεί ποτέ πίσω από τα μικρόφωνα. Δεν έχουμε βρεθεί δηλαδή στον αέρα που λέμε μέσα σε εισαγωγικά για να μιλήσουμε για τη φωνή, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο θέλω να συναντηθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι τόσα χρόνια, όσα χρόνια μετράμε τραγουδώντας ένα υπέροχο τραγούδι του Λαβρέντη μαχερίτσα. Ένα τραγούδι που μιλάει για μάτια, ένα τραγούδι στο ρεφρέν του οποίου γίνεται κάτι σαν ένας ύμνος σε αυτά τα μάτια, τα πολύ αγαπημένα του πρωταγωνιστή του τραγουδιού. Και εκεί κάνει φωνητικά, όπως λέμε μία από τις σπουδαίες περιπτώσεις του τραγουδιού μας. Αυτή η φωνή είναι η Ελισάβετ Καρατζόλη. Καλώς την ε. Καλώς σε βρήκα αγαπημένη μου. Ελισάβετ μου πραγματικά χαίρομαι που βρισκόμαστε. Είναι μια κουβέντα που άντε να έχουμε πει λίγο τηλεφωνικά κάτι στον αέρα στις ραδιοφωνικές εκπομπές, ναι, ναι. αλλά έτσι να βρεθούμε δεν το έχουμε κάνει και βεβαίως εγώ ευθύνομαι γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε στον καλύτερο χώρο για να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα όπως αυτή που είχα και έχω στο νου μου. Mm -hmm. Να τα πούμε λοιπόν εδώ στο Music στο που μιλάμε λίγο πιο αναλυτικά για τη μουσική και με έναν τρόπο που αισθάνομαι ότι ενδεχομένω βοηθάει και κάποιου ανθρώπου να ψαχτούν είτε ω ακροατέ είτε ω μουσική. Μαθητευόμενη μουσική, mm -hmm. έτσι, όχι απ απαραίτητα φτασμένη κτλ. Οι σπουδαστέ οδείων ή σχολών, για να προσεγγίσουν αυτό το θέμα τη φωνή. Έτσι κι αλλιώ, η φωνή είναι κάτι το οποίο αποσχολεί όλους μας, είτε όταν μιλάμε είτε όταν τραγουδάμε. Η Ελισάβετ, πέρα από το ότι είναι μια εκπληκτική τραγουδίστρια και έχει ξεχωρίσει με αυτό που λέμε στο τραγούδι back vocals, δηλαδή τα φωνητικά που είπα και πριν, τα φωνητικά και οι δεύτερες φωνές στην ιστορία του τραγουδιού, αν κανείς το μελετήσει και διόρθωσέ με Ελισάβετ αν θέλεις, είναι πραγματικά μεγάλη τέχνη και είναι αυτό που λέμε αυτός που κάνει δεύτερες φωνέ, είναι ένας πρωταγωνιστής σχεδόν. Ναι, δεν ξέρω να σου πω. Για πρωταγωνιστή δεν θα έλεγα να προσφέρει, χρησιμοποιώντας τη φωνή του σαν όργανο, στη μελωδικότητα και γενικά στο όλο αποτέλεσμα του τραγουδιού, ναι. Πάντα όμως χρησιμοποιώντας τη φωνή σαν όργανο. Αυτό ναι. Δεν ξέρω πώς προέκυψε. Επειδή από μικρή το πρώτο μου δηλαδή τραγούδι που νομίζω ήταν καθοριστική σημασίας να το κάνω αυτό, να το δοκιμάσω αυτό, δηλαδή να δοκιμάσω τη φωνή μου κάνοντας μελωδικές γραμμές οργάνων, mm -hmm. ήταν το «Dark Side of the Moon». Α, μάλιστα. Το «Great Gig». Με εκείνη την απίστευτη... Φωνή που mm. έκανε το γνωστό όποιοι ξέρουν το τραγούδι Το γνωστό απίστευτο φωνητικό που αυτό νομίζω με σημείωσε Και μετά μουρμουρώντας εκτό από τις δεύτερες φωνές Και στα τραγούδια που έλεγα μόνη μου αλλά και στα τραγούδια των ο, συναδέρφων Μου δίνανε πάντα το ελεύθερο να κάνω μια τρίτη, μια τέταρτη, μια mm. οποιαδήποτε άλλη μελωδική γραμμή ή μου ερχόταν εκείνη την ώρα ή μου την προτείνανε οι συνάδελφοι κτλ. Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό γιατί είναι τεράστιο και ξεχωριστό κεφάλαιο και στη δική σου ζωή έτσι όπως ήδη μας λες λίγο πιο μετά. Απλά ήθελα να κάνουμε έτσι λίγο την εισαγωγή στο πώς γνωρίστηκα εγώ μαζί σου και πώς οι περισσότεροι σε έχουμε μάθει. Κυρίως μέσα από αυτό και εγώ γι' αυτό είπα ότι κοίτα ακούσε ένα τραγούδι μία, ακούς τραγούδι δύο. Αν δεν σε έχει ακούσει κανεί σε κάποιο δικό σου εννοώ, και σε έχει ακούσει κυρίω από τη συνεργασία σου με τον Λαβρέντη, Μαχερίτσα. Το, Λαβρέν, το ακού τρει και λε: παιδί μου, Μα ναι, έχω παρατηρήσει ότι κάτι μαγικό γίνεται εκεί πέρα και μια άλλη φωνή τραγουδάει. Αλλά μετά μπαίνει στη διαδικασία να το ψάξει. Γι' αυτό και είπα λοιπόν ότι με αφορμή αυτό mm. για τι δεύτερε φωνέ, για τα φωνητικά, τα back vocals. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα παραδείγματα. Στο δικό μα το ελληνικό τραγούδι, εγώ θα πω: Βλέπε Μαρινέλα που έκανε τι δεύτερε φωνέ του ναι. Γκαζατζίδη, έτσι. Ναι. Βλέπει τη Δήμητρα Γαλάνη πως έχει κάνει συμμετοχές έχει κάνει συμμετοχέ ή τέτοιε περιπτώσει τραγουδιστών πως έχουν κάνει η Ελευθερία Ραβανιτάκη, mm. μια συμμετοχή. Υπάρχουν πολύ μεγάλα τραγούδια, πολύ αγαπητά από τον κόσμο, από όλου μα, που βλέπει ότι έχουν στο ρεφρέν κυρίω κάτι γίνεται εκεί μαγικό και νιώθει ότι έχουν σμίξει φωνέ, αλλά η δεύτερη φωνή που σμίγει, που μπορεί να είναι ο Νταλάρα, α πούμε. Ε, την κάνει με έναν τρόπο που είναι σαν να είναι πρώτη. Αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα ήθελα να έρθουμε μετά σε αυτό. Αν συμφωνείς Βεβαίως. και να μας πεις παραπάνω πράγματα, γιατί υποθέτω θα μας πεις και από τη μουσική σου πορεία και από τις συνευρέσεις πράγματα παραπάνω σε αυτό. Θέλω να έρθουμε σε κάτι άλλο και να ξεκινήσουμε με αυτό ίσως. Την κουβέντα μας παραπάνω. Είσαι ένας άνθρωπος που διδάσκει. Αυτό έμαθα γνωρίζοντάς μέσα στα χρόνια, Δηλαδή γνωριστήκαμε έτσι κάπως από αυτό το τραγούδι και μετά έβλεπα, συναντούσα ανθρώπους. Λέω με ποιον κάνεις μάθημα με την Ελισάβετ. Να ο ένας με την Ελισάβετ, να ο άλλος με την Ελισάβετ. Λέω αυτή η κυναίκα κάνει θαύματα και στην πορεία των χρόνων γιατί ποτέ δεν χαθήκαμε απλά αραιά βρισκόμασταν και σου έλεγα μα τι είναι αυτά που κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν λέω εγώ λοιπόν για μαθητές τέτοιους, εννοούσε και εννοώ γνωστά ονόματα, δηλαδή καλλιτέχνε καταξιωμένου ερμηνευτέ, οι οποίοι όπω ένα αθλητή έχει τον coach, τον προπονητή του, έτσι και ο ερμηνευτή έχει το δάσκαλό του. Έχει λοιπόν, και μπορούμε να αναφερθούμε αν θες και μετά, πάρα πολλά ονόματα, σπουδαίε φωνέ, που από πίσω βρίσκεται αυτή η γυναίκα. Mm. Η Ελισάβετ Καρατζόλη, και ασφαλώ και πίσω και από άλλα παιδιά, ανθρώπου, οι οποίοι. Κάνουν όχι επαγγελματικά τραγούδι, θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό. Λοιπόν αυτό ξεκίνησε από τη συνεργασία με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος με κάλεσε να τραγουδήσω μαζί του. Συνέπεσε δε η συνεργασία στο διάστημα που εγώ σπούδαζα τέλειωνα το κλασικό τραγούδι και ήταν πολύ κομβικό σημείο γιατί τη μισή μέρα μελετούσε ο Παπακοσταντίνου και την άλλη μισή η Βέρντι, η Πουτσίνη, η Ρωσίνη και τα λοιπά για το δίπλωμα. Ήταν λίγο... Πώς βρέθηκες όμως με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ε, με άκουσε από την πρώτη μου συμμετοχή στον Διονύση Τσακνή στο δίσκο του «Το φάντασμα από το παρελθόν», mm. στο περίφημο τραγούδι «Εξουσία». Mm. Μετά με είδε μαζί με τον Διονύση που παίξαμε στο παγωποιείο του Φίξ. Ναι. Και κάτι του έκανε. Με το Διονύση, όμως πώς είχατε βρεθεί. Το Διονύση έτυχε να το γνωρίζω πριν πολλά χρόνια. Και συνέπεσε να συναντηθούμε τυχαία εκείνη την περίοδο που έκανε το δίσκο. Mm. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή, έκανα έναρξη επαγγελματό με τον Διονύση. Από φιλία, γιατί εσύ Αποφιλία, μουσικά ήσουν στο φ... κλασικό τραγούδι. Κοίταξε, εγώ δεν ήμουν πουθενά, α το πούμε έτσι γενικά. Έτυχε να έρθει το κλασικό τραγούδι στη ζωή μου, δεν το ζήτησα. Πώ έτυχε. Μου το απέτησε η δασκάλα μου που πήγα να κάνω λίγη φωνητική. Αυτό Για ποιο ήταν. Εγώ τραγουδούσα φωνητική. ήδη σαν επαγγελματία τραγουδίστρια σε μικρέ mm. μουσικέ σκηνέ ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα που είχε jazz, ροκ, έντεχνο. Mm. Ξέρεις αυτά για τα 30, 40, 50 άτομα, αυτά. Ναι. Και χρειάστηκε να κάνω φωνητική για να νιώσω λίγο καλύτερα, γιατί ήμουνα και καπνίστρια τότε. μπορώ να ε, σε φανταστείς ναι, τσιγάρο. δεν ήταν, ήταν μια άλλη, δεν ήμουν ναι, ναι. Και έτσι προέκυψε το κλασικό και μετά αυτό το άκουσε ο Βασίλης, με κάλεσε. Mm. Άρχισα να μελετάω τα τραγούδια γιατί δεν είχα πάει σε συναυλίες του, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Έχουν συμβεί τρελές στιγμές μεταξύ μας. Τέλο πάντων τον ήξερα σε τραγούδια βέβαια του Τσαγκάρη, του Μικρούτσικου κτλ. Mm -hmm. Και ξεκίνησε μια συνεργασία όπου παρόλο που ήταν μόνο δύο καλοκαίρια. Ο κόσμο με έχει στο νου του ότι ήμουνα πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Mm -hmm. Ένα περίεργο πράγμα. Οι φωνέ μα δέσανε, γίναμε φίλοι και ξαφνικά ο κόσμο του Άρχισε να μου ζητάει να κάνω μαθήματα. Επίσης τα μαθήματα ήταν κάτι που δεν είχα όχι φανταστεί στη ζωή μου. Ούτε καν πίστευε ότι είμαι εγώ ικανή και άξια να διδάξω. Το δε κλασικό το έκανα για το χατήρι της δασκάλα μου, της υπέροχης της κυρίας Δέσποινας Κάτσαρη. Mm. Δηλαδή είμαι και της γενιάς που σέβεται τον καθηγητή και δεν μπορεί να του πει όχι. Το, έκανα, το ζόρισε εισαγωγικά για να ναι, το, το για κάτι από αυτό υποθέτω, Ο πάρα ε? πολλά πράγματα και να είναι καλά. Οφείλω πολλές γνώσεις, μεγάλη εμπειρία, ευληγησία, διαφράγματος και χορδών κτλ τα λοιπά. Ε, ναι, δεν συγκρίνεται. Ενήλικο μούτρο, ανοίγεις γραφείο, τα πεντοχίλιαρα μυρίζουν με δύο. Λυκά να νουρίζεις το ρήγμα που Ξέρεις καλά, η ζωή σου έχει φύγει Συμβόλαιο στο πάθος που λύγει. Ο ο Καμένα μάτια Και έτσι ξεκίνησαν στά... οι θαυμαστέ του Βασίλη δηλαδή να μου ζητανε μάθημα. Το οποίο αυτό ήταν κάτι που ήταν εξωπραγματικό; δηλαδή. Με το έτσι θέλω λοιπόν, όποιο μου ερχόταν για μάθημα τον πήγαινε στη δασκάλα μου. Κάποια στιγμή. Με διατάζει η δασκάλα να μην τη ξαναφέρω κανένα μαθητή και να ξεκινήσω τη διδασκαλία, γιατί πίστευα ότι θα γίνω και πολύ καλή δασκάλα. Ναι. Ο φόβο μου ήταν να μην τυχόν και. Δεν καταλάβω τον κάλο στι φωνητικέ χορδέ και κάνω βλάβη. Mm. Ήταν πολύ μεγάλο φόβο, γιατί και εγώ ω τραγουδίστρια είχα ένα πανικό. Πώ τον καταλαβαίνει κανεί τον κάλο στι φωνητικέ χορδέ. Μια... Υπάρχει μια βραχνάδα, μια λακουβίτσα. Στην πορεία της φωνής σε όλη την έκτασή τη. Σε είναι κάποιες τσάκισμα νότες, δηλαδή γίνεται. Ξαφνικά σταματάει η χρειά. Α. Αντί να είναι. Α, είναι. Α, ένα κάπω έτσι, ένα κάτι Αυτό περίπου. καμιά φορά όταν βραχνιάζουμε ή όταν τέλο πάντων έχουμε μιλήσει πολύ ή φωνάξει. Είναι... Αυτό συμβαίνει. Ό, όχι. Είναι μια κούραση. Είναι μια κούραση Εντάξει. από κακή τοποθέτηση. Και με τον κάλο τι γίνεται. Ο κάλλο με την σωστή φωνητική. Mm -hmm φεύγει. Α, Γιατί μαθαίνει α. ο άνθρωπος να μιλάει και να τραγουδάει σωστά. Οπότε, για να στο δώσω να καταλάβεις, γίνεται μια ευθυγράμμιση και μια ζυγοστάθμιση. Ναι. <laughs> δηλαδή, έρχονται οι χορδές και δουλεύουν όπως πρέπει. Μάλιστα. Οπότε, φεύγει οποιοδήποτε κακή διαχείριση, κακό, τεχνία. Αλλιώς με εγχείρηση βέβαια, στη χειρότερη περίπτωση, εάν δεν Βοηθήσει η φωνητική η οποία θα διδαχθεί. Αυτή η κάλη που ουσιαστικά είναι η χειρότερη μορφή κακοποίηση που θα μπορούσε να πω τη Α, είναι. πολύποδας είναι. Mm. Αυτό πώ δημιουργείται από κακή χρήση ή από άλλου παράγοντε. Κακή χρήση σίγουρα, αλλά η οποία κακή χρήση στηρίζεται mm -hmm. στη μη λειτουργία τη διαφραγματική τοποθέτηση. Η δε μη λειτουργία της διαφραγματικής τοποθέτησης mm -hmm. στηρίζεται σε ψυχολογικό παράγοντα. Αχ, αυτό είναι κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω. Η ψυχολογία μας πόσο μεγάλο ρόλο παίζει όχι στην ακραία αυτή μορφή κακοποίησης φωνής, αλλά ακόμα και στο πώς μιλάμε. Εσύ μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, ότι κάποιο τώρα είναι λυπημένο. Ναι. Ναι, ναι, γιατί η φωνή μα είναι ψυχική. Όλοι μας. θα μου πει τώρα καταλαβαίνουμε πάνω κάτω. Όχι αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν μάθει γεια εσά αυτό. Είναι λίγο έτσι, ναι, ναι. Και Ξέρεις πάλι τώρα. και αυτό φαίνεται. Στήνον. Αυτό και φαίνεται και μέσα αυτό από την εμπειρία ναι. μου πια. Ναι. Εγώ Δηλαδή, έχω φτάσει πρώτα να ακούω, μετά να βλέπω. Ναι. Από τα χρόνια δηλαδή τη εμπειρία. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ναι. Όταν αρχίζει και λειτουργεί διανοητικά, εγκεφαλικά δηλαδή, και όχι ψυχικά, όχι συναισθηματικά, τότε δεν λειτουργούν τα ηχεία που στηρίζουν τη φωνή. Γίνεται ένας παλμός των χορδών χωρίς θεμέλιο. Οπότε αυτές οι κακομύρες, mm. επειδή έχουν πάρει την εντολή οι, οι χορδούλες να ολοκληρώσουν, το αποτέλεσμα αναγκάζονται με τον ελάχιστο αέρα, αυτό σημαίνει μη λειτουργία των ηχείων, ειδικά του πρώτου που είναι η κυλίτσα και γενικά mm. όλο το γύρο μέρος. Οπότε κακοποιούνται γιατί δεν έχουν ούτε την κατάλληλη ποσότητα αέρα, ούτε και τη χωρητικότητα. Συν τώρα, τη μη λειτουργία του ηχείου παραγωγής που είναι το στόμα, δηλαδή, τι σημαίνει μη λειτουργία του ηχείου, μη ορθοφόνηση. Mm. Όταν μιλάμε με κλειστό στόμα, άρα τα φωνήεντα είναι μισερά ακριβώ. Δηλαδή, είμαστε πονεμένοι, έχουμε mm. τραύμα ψυχικό. Άρα, δεν δίνουμε συνέστημα ούτε όταν μιλάμε ούτε όταν τραγουδάμε από αντίσταση, από άμυνα, από προστασία γιατί είμαστε πληγωμένοι. Αυτό τώρα βγαίνονται βέβαια σε ασυνείδητο επίπεδο, δεν γίνονται συνειδητά. Ναι. Γίνονται και από αρκετού συνειδητά, mm -hmm. αλλά κυρίω το μεγαλύτερο μέρο γίνονται υποσυνείδητα. Είναι δηλαδή για να σου δώσω να καταλάβει, όταν πα να σηκώσει ένα μπιτόνι 50 κιλών από τον καρπό. Mm. Αυτό σημαίνει μη διαφραγματική τοποθέτηση, δηλαδή μόνο εγκεφαλική. Μία-δύο-τρει φορέ θα το σηκώσει, αλλά μετά αυτό εδώ ο καρπό yeah. θα διαλυθεί. Ενώ αν το σηκώσει, το βραχείο να. και όλο το σώμα. Ακριβώ. Αυτή είναι λοιπόν η διαφραγματική τοποθέτηση. Σε αυτήν έχουμε και την ερμηνεία. Είναι ζητούμενη από όλε τι μπάντε. Γιατί στο διάφραγμα είναι όλο το συναισθηματικό μα πλέγμα. Σωστά. Εκεί πιστεύαν οι αρχαίοι ότι είναι και η θέση τη ψυχή. Το τρίτο τσάκρα. Το τέταρτο. Και σε αυτό το τσάκρα είναι η νότα φα. Mm. Κάθε νότα ναι, αντιστοιχεί και σε, και ένα, ένα, ναι, 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 σε ένα τσάκρα. Εδώ ναι. είναι η φα και είναι εδώ της καρδιάς το άνοιγμα. Και άλλωστε η δύναμή μας δεν είναι εκεί καμιά φορά. Και Κρυβώς. όταν είμαστε βαρείς ή λυπημένοι ή αγχωμένοι το στομάχι μας δένεται που λέμε κόμπο. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν όλα τα συναισθήματα ναι. όταν δεν μπορούν να περάσουν δεν δονούνται μέσα από το στίχο που τραγουδάς. Mm-hmm. Άρα δεν ολοκληρώνεις ερμηνευτικά το τραγούδι. Αυτό σου επιφέρει αυτή την κάκωση. Μάλιστα. Και ως... γενικά όταν τη μία απελευθέρωση, τη μία έκφραση. Από την άλλη όμως το τραγούδι είναι και ένα είδος ψυχοθεραπείας, δεν είναι. Ο, μόνο. αρα δεν ολοκληρωνεις ερμηνευτικα το τραγουδι αυτο σου επιφερει αυτη την κακωση μαλιστα Και γενικα τη μια απελευθερωση τη μια εκφραση απο την είναι... ειναι ο μονο μονο και θεραπεια ειναι ακομα και το μουρμούρισμα. Mm -hmm. Γι' αυτό έχουν χώρο στο τραγούδι καλή φωνή, κακόφωνη, με τέλειο αυτή και με τραγικό αυτή. Οφείλουν να τραγουδάνε όλοι. Τώρα εμείς τι θα κάνουμε, να πάμε να κρυφτούμε, να βάλουμε ό, τα σπίδες. <laughs> Αλλά να πούμε μην τραγουδάς, δεν ε, αντέχω, όχι. απαγορεύεται. Είναι ανάγκη αυτή από, ναι. από, από, τότε που υπάρχει ο άνθρωπος. Να, λέμε. Ναι. χαίρομαι που το βλέπεις γιατί δεν το γνωρίζουν πολύ, ξέρεις αυτό. Ποιο? Αυτό που Στην ανάγκη την ανθρώπινη. Ε, ναι, δεν το καταλαβαίνουν ή δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, οπότε έναν κακόφωνο του λένε ή έναν φάλτσο, ξέρεις, σταμάτα, με τραγουδάς, δεν το έχει. Το οποίο είναι μεγάλο τραύμα αυτό που δημιουργείται, ειδικά όταν αυτός ο άνθρωπος είναι σε νεαρή ηλικία. Και ξέρεις ότι διορθώνεται αυτό. Το ξέρω, από το, τα αυτή μουσικο... δηλαδή. ναι, το ξέρω από τα μουσικοπαιδαγωγικά, αλλά θα ήθελες να μας πεις κι εσύ κάτι παραπάνω σε αυτό. Κοίταξε το πώ Το πώς κακ... απλά, δηλαδή, για να μην νομίζει κανείς ότι θα πηγαίνει να κάνει, δεν ξέρω τι, όχι, προγράμματα, όχι, όχι. Ορών και τα κτλ. Υπάρχει απλά και το τοματής. Πάλι το κακό αυτή, ας πούμε, το κακό σε εισαγωγικά, οφείλεται σε ψυχολογικό παράγοντα. Δηλαδή, κάτι δεν θέλουμε να ακούσουμε σε μικρή ηλικία... Και προστατευόμαστε με αυτό τον τρόπο. Δεν ακούμε. Αυτό λοιπόν επειδή δεν είναι παθολογικό, είναι ψυχολογικό, διορθώνεται. Με υπομονή, με ασκήσεις δυνατές και δύσκολες που περιλαμβάνουν όλες τις νότες του mm. πενταφαρά μου και όχι mm. μόνο. Mm. <laughs> Πίσω μπρος, το αυτή εξασκείται συλλαμβάνει και αποθηκεύει στο σκληρό, ας πούμε, όλες τις νότες τις οποίες αναγνωρίζει μετά στο τραγούδι που τραγουδάει. Whisper whisper sweet στον ήλιο, Όταν ακούει κανείς μόνο, δηλαδή λειτουργεί λίγο πιο ενεργά, συνειδητά ως ακροατής, παρατηρώντας, μελετώντας σχεδόν αυτό που ακούει, εκεί μπορούμε να έχουμε μια βοήθεια σε αυτή τη διόρθωση του κακού αυτού; Ε, ναι, και αυτό προϋποθέτει μια μοίηση, μια γνώση δηλαδή να του το πει κάποιο. Ε, το λέμε εμεί τώρα εδώ. Ναι, εντάξει, Μπορεί ναι, να το κάνει. Okay. <laughs> <Λέω εγώ τώρα. laughs> Μπορεί, αλλά δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θα με δάσκαλο, έχει είναι. με έναν δάσκαλο, ο οποίος θα τον καθοδηγήσει. Και ξέρεις τι, το πιο σπουδαίο που θα κάνει ο δάσκαλος είναι να μην επιτρέψει στο παιδί αυτό ναι. να σκεφτεί ότι δεν διορθώνεται. Ασφαλώς. Θα Γιατί τον ξέρεις, θέλει δουλειά. Από όλα αυτά ο δάσκαλος. Θέλει δουλειά. Αλλά θέλει να ακούγεται και μουσική όμως συνειδητά. Να ακούς, είναι αλλιώ έτσι και αλλιώ όταν πηγαίνεις να μάθεις μουσική, όταν είσαι κοντά σε δάσκαλο για το τραγούδι, για όργανο. Ε, αλλιώς ακούς με τα μουσική όπω και να έχει Σίγουρα αλλά... Βοηθάει Βοηθάει αλλά και πάλι ναι. θέλεις καθοδήγηση ναι, Γιατί ναι. ξέρεις κάποιες νότες Δεν μπορείς να τις ακούσεις Δεν τις ακούς Εκεί θέλεις την καθοδήγηση του δάσκαλου Και αν συγκεκριμένα είδη μπορούν να βοηθήσουν επίσης ε, Όχι Το είδο που αγαπάς από εκεί θα πάρει κέρδο. Γιατί τώρα, αν ένα παιδί αγαπάει μόνο το παραδοσιακό και εγώ του βάλω να ακούσει κλασικό που δεν έχει. Αυτό λένε και οι μουσικοπαιδαγωγοί. Ε, ναι, δεν θα τα καταφέρει. Ναι. Δεν. Θα απογοητευτεί. Ο στόχο είναι να καταλάβει ότι αυτό διορθώνεται. Μάλιστα. Και να μην απογοητευτεί. Κάτι ανάλογο κάνει με του μαθητέ σου, οι οποίοι μπορεί να έρχονται με ένα πολύ διαφορετικό ρεπερτόριο ναι, που ναι, ακούνε. Ναι, ναι. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να ακούει ροκ, κάποιο μπορεί να ακούει, ξέρω εγώ... Ελληνικό έντεχνο του καιρού μα, ή κάποιο μπορεί να ακούει το λαϊκό, το βαρύ. Mm, mm. <σφίλια> ναι, η αλήθεια πρέπει να έχεις είναι να ότι κάνω, γάμμα, εσύ να είναι, να κάνω μια παρέμβαση. Κάποιοι την αντέχουν, κάποιοι δεν την αντέχουν. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γνωρίσεις όλα τα είδη και μετά κατάληξε εκεί που έχει αποφασίσει. <σφίλια> δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να μην έχει ακούσει χατσιδάκι. <σφίλια> <σφίλια> δεν μπορώ να το δεχτώ. Οπότε. Τι κάνω. Τους τραγουδάω εγώ τα τραγούδια. Α. Οπότε νιώθουν ότι είναι πιο βατό από τον τραγουδιστή που ήδη υπάρχει στη, στη, στο δίσκο. Ε, και έτσι τους παρασέρνω. Γνωρίζουνε, τους βάζω κλασική. Mm -hmm. Του κάνω τα πάντα. Μια και το ανέφερε όμως, να σταθούμε λίγο σε αυτό, δηλαδή στους δημιουργούς και στους συνθέτες. Λες για το χατζιδάκι. Γιατί είναι σημαντικό ένας άνθρωπος που μαθαίνει τραγούδι να μπορεί να μάθει ή να μπει σε αυτή τη διαδικασία του να βγάλει, όπως λέμε στη μουσική, ένα τραγούδι του Χατζηδάκη. Γιατί να θησαυρό. Για ποιο λόγο όμω. Γιατί η μουσική τους έχει το δώρο που έχει και η κλασική, δηλαδή στοχεύει στα ύψιστα συναστήματα που έχει κάθε άνθρωπος. Είτε τα έχει συναντήσει ποτέ, είτε όχι. Τεχνικά. Τεχνικά επίσης είναι μια πολύ ωραία γυμναστική και εξάσκηση και, και δυσκολία γιατί ε, ναι. νομίζω ότι οι περισσότεροι μπαίνουν στη διαδικασία. Ξέρεις κάτι, αυτό πρέπει να γίνει με... χωρίς πίεση μάλλον. Δηλαδή με τρυφερότητα, επειδή παιδί μου, έλα να τα ακούσουμε και μετά να ξέρεις τουλάχιστον τι είναι αυτό. Οπότε όταν πια το πιάνουν το τραγούδι και το λένε, πώς αισθάνονται μετά. Κοίταξε, εγώ επειδή όλο αυτό που κάνω υπηρετεί την έντεχνη mm. ερμηνεία. Mm -hmm. σε οποιοδήποτε είδος τραγουδήσεις βγαίνει η καλύτερη πηγή κάθε φωνής μέσα από αυτή την γύμναση είχα λοιπόν κάνα δύο τρεις περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας μου που φτιάξαμε μια φωνή θεϊκή έντεχνη και σπουδαία αλλά όμως τελικά τα παιδιά ξαναγύρισαν στα αρχικά τους ακούσματα Α, που ναι, ήταν το άτεχνο Α μην το ονομάσουμε. Αγοραίο. το αυτό λέμε. Αυτό το αγορέο, <laughs> για να μην πούμε την άλλη λέξη. Θε να την πω εγώ. <laughs> να μην την πάρει πάνω σου. <laughs> όχι, την παίρνω. Εννοεί σκυλάδικο. σκυλάδικο. <laughs> 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 ναι, είναι αλήθεια. Και το ναι, σεβάστηκα αμπορεί... με τα χρόνια, το σεβάστηκα. Όχι τότε. Τότε έκλεγα για τι φωνέ, τι χαμένε, τι θεϊκέ αυτέ. Αυτό θα σου λέγα ναι. Ότι υπάρχουν σπουδαίε φωνέ ναι. εκεί, σε αυτή την κατηγορία, α πούμε, το είδο τραγούδιου. Ναι αλλά δεν βοηθούνται τελικά στην πορεία από το τραγούδι το ίδιο και το οποίο για να μην λέμε μόνο ότι είναι μόνο το θέμα της δημιουργίας τραγούδιου, δηλαδή σύνθεσης, μουσικής, στίχου, είναι το συνολικό, είναι ο ήχος, είναι άλλες εντάσεις και μετά δηγείται σε μια καταστροφή το όργανο, δεν είναι. αυτό ακριβώς. Εντάξει, γλυκαίνεται από το χρήμα και τη δόξα. Ναι, Έτσι, να καταστρέφεται. Δεν πειράζει. Πηγαίνουμε σε ένα γιατρό, κάνουμε την εγχείρηση και ξαναρχόμαστε. Σεβασμό στην κλίση, στην ερμηνεία, στην έκφραση του καθενό. Ωραία, έχει κάποια παραδείγματα τέτοια, αλλά έχει και άλλα παραδείγματα τραγουδιστών και τραγουδιστριών. Το μεγαλύτερο, τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα. Ναι, είναι αυτά. Το, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, κυρίω γυναίκε τώρα που το σκέφτομαι, είναι κάνουν απίστευτα όμορφα πράγματα και μπορώ να αναφέρω, να συμφωνεί και συνειδητικά. Νομίζω ότι πιο καλή σου, πώς να πω, μαθήτρια mm -hmm. και πιο παλιά κιόλας ε. ναι, ναι. είναι η Μαρία Παπαγεωργίου. Mm -hmm. Πρόσφατα νομίζω ήρθε η Παυλίνα η Βουλγαράκη σε ε, Έχει κάνα δύο χρόνια νομίζω. Είναι η Δίκη Καρατζόγλου ναι. που επίσης μας βγήκε έτσι λίγο πιο στο λαϊκό έντεχνο που λέμε τραγούδι mm -hmm. και τα λοιπά. και συνεχίζω. Μπορώ να πω λίγο τις πιο πρόσφατε, αλλά νομίζω ηλικιακά θέλω να πω σωματικά γιατί ηλικιακά νομίζω ότι είναι και πιο νέες από όλες αυτές που θα αναφέρω τώρα Είναι η Τάνια Αυτά είναι δώρα για μένα, νομίζω για κάθε τάσκαλο Είναι δώρα για όλους είναι μας τιμές, ακούμε... Είναι μεγάλες τιμές να σε εμπιστεύονται οι συνάδελφοί σου πρότυπά σου ερμηνευτικά ε, καλά ε, ε. πρώτη πρώτη που ήρθε είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου η Ελένη ακριβώς η οποία έφερε μετά αμέσως τη mm, Δήμητρα Γαλάνη τη Δήμητρα. δηλαδή αυτές μετράνε ήδη τρία χρόνια μιλάμε τώρα, τώρα για τα μεγάλα κεφάλαια έτσι, <laughs> αυτού του είδους και μεγάλα κεφάλαια του τραγουδιού μας έτσι και αλλιώ. ένα λεπτό γιατί εδώ έχουμε δύο ειδών μαθητές εδώ λοιπόν έχουμε τα κορίτσια που τα πήρες και ξέρεις, είναι υπό τις καθοδηγίες, από τη διδασκαλία σου και από την άλλη έχουμε τις μαθήτριες οι οποίες έχουν κάνει μια μεγάλη πορεία και έρχονται να κάνουν αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, Γυμναστική. να βρουν ξανά τον προπονητή τους. Θα ήθελες να μας μιλήσεις και για τις δύο κατηγορίες, παρακαλώ. Η πρώτη κατηγορία και σκέφτομαι τώρα τη Μαρία, την Παπαγεωργίου, την οποία την έχω από τα 19 τη, δηλαδή... Mm. Γαλουχήθηκε, ναι ναι, 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 ναι. Και φυσικά χαίρομαι, καμαρώνω, με άκουσε, γιατί εγώ, ξέρεις, με έναν τρόπο περίεργο, ο δάσκαλος μπορεί να δει πού θα φτάσει κάθε παιδί. Mm. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς γίνεται, νομίζω ότι είναι ένα δώρο άνωθεν και αυτό. Mm. Οπότε... Χαίρομαι που επιτέλου το βλέπει και χαίρομαι που δεν διαψεύστηκα. Η Παυλίνα είναι καινούργια. Εγώ έχω δει άφηξη. μεγάλη διαφορά στην Παυλίνα Εννοείτε. από τότε που ήρθε. Το συνέστημα θέλω Α, να δω. Άλλο βγαίνει. τρόπο. Αυτό, τρόπος. αυτό. Και μπορώ να πω κάτι εδώ, σαν πια παρατηρήτρια, έτσι. Εσύ θα μα πει περαιτέρω. Εγώ αισθάνομαι ότι είσαι όπω αυτοί οι πολύ εμπνευσμένοι σκηνοθέτε, οι οποίοι είναι και δάσκαλοι την ίδια ώρα. Δηλαδή τι θέλω να πω. Αυτέ είναι διαφορετικέ όλε περιπτώσει μεταξύ του. Μπορεί να είναι σε ένα είδο τραγουδιού, αν θέλετε. Mm. Αλλά είναι τελείω διαφορετικό τρόπο, κάθε μια έχει την προσωπικότητά τη. Αυτό που εσύ κάνει σαν σκηνοθέτη ή σαν προπονητή, να το πω έτσι, είναι mm. ότι βγάζει το καλύτερο που έχουν αυτέ, mm. που είναι όμω σύμφωνο με τη δική του ταυτότητα. Δεν ακούμε εμεί την Ελισάβετ εκεί. Όχι, και, Δόχι, τη όχι. δασκάλα του. Που είναι ένα φόβο των ναι. καινούριων φωνών ναι. να μην πατήσουν επάνω μου κτλ. Mm -hmm. Αλλά ακόμα και σαν πρώτο στάδιο να πατήσουν στη δική μου ερμηνεία. Επειδή γίνεται μόνο μέσα από τη φωνή τους, στοχεύοντας το δικό του συνέστημα, κάνοντας δηλαδή μετά και ερμηνεία στα τραγούδια και όχι μόνο σε ασκήσεις, δεν περιοριζόμαστε εκεί, δεν έχει γίνει αυτό ποτέ. Mm. Και ας λένε ότι ναι, ναι, δω, θυμίζει, ας πούμε, για την Ατάσα από φίλου, πάρα πολλοί κόσμοι νόμιζε ότι ήταν μαθητριά μου. Όχι, δεν είναι και φαίνεται ότι δεν είναι. Ε... Εγώ δηλαδή τώρα που σε παρακολουθώ χρόνια το λέω αυτό, έτσι. Ίσως να είσαι και η μόνη που το λες από τον Αλήθεια. χώρο, ή περισσότεροι, ειδικά ο Λαβρέντης θεωρούσε ότι την είχα μαθήτρια και δεν το θυμόμουν. <laughs> Ήταν ασύλληπτο το. <laughs> Γίνονται αυτά, πατάμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή και συνειδητά ή ασυνείδητα ναι. όταν ξεκινάμε. Ε, λογικό είναι. Αλλά επειδή εγώ στοχεύω στη δική του τη φωνή, στο χρώμα του, στο δικό του συνέστημα, θέλω να βγαίνει από μέσα η ξεχωριστή, γιατί κάθε φωνή είναι ξεχωριστή, ρε παιδί μου. Όπω ο κάθε άνθρωπο. Αυτό Ακλήβως, λέμε. Είναι η ψυχή, το επισκέπτεται. Άντε, ψυχή το του. επιτρέπουμε Μέχρι τα 15-17 λίγο τη μίμηση. Ναι. Δηλαδή για να νιώσω ότι αξίζω, θα ακουμπήσω λίγο στον τραγουδιστή που εγώ θαυμάζω, γιατί έτσι θα μου πουνε μπράβο. Θα ναι, γίνω Ταλάρα. δηλαδή. Ε, βέβαια, ε. άμα μοιάζω με τον ταλάρα, είμαι σπουδαίος, Άρα θα μου πουνε μπράβο, παιδί μου. Ναι. Το πιο δύσκολο είναι αυτό το μετά. Γιατί δεν μα αρέσει η φωνή μας. Καταρχάς δεν την ξέρουμε. Και όταν την ακούμε, δεν μα αρέσει. Ούτε όταν μιλάμε, ούτε όταν τραγουδάμε. Δηλαδή οι περισσότεροι. Εγώ δεν βλέπω, δεν ακούω τίποτα, δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν θέλω. Αλήθεια. Ναι, 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 ναι. τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Και επειδή πια μεγάλωσα, παρετήθηκα. Είπα, οκ, okay. δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία αν εσύ σου αρέσει. Αφού αρέσει σε δέκα ανθρώπου, τελείωσε. Mm. Φτάνει. Και ξέρει, σε λίγο απελευθερώνε από αυτό. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να αρέσει εσύ σε σένα. Έχουμε και τέτοιε περιπτώσει που αρέσει ο τραγουδιστή στον εαυτό του και δεν αρέσει στο σύνολο. Επίση είναι αλήθεια αυτό. Έχουμε λίγο ένα εκεί, θα έλεγα. Να, ναι. και, έχουμε, και ναι. στο συνάφι μου είναι αυτό. Το λέω εντάξει, εισαγωγικά, παιδιά, μη. <laughs> Εννοώ στο ροδιόφωνο. Παντού υπάρχει. Ξέρεις, που βάζεις, ποστάρω τη φωνή. <laughs> γιατί ξέρουμε όλοι πώ να την ποστάρουμε. Τη φωνή, ε, ναι, βέβαια. Έτσι, είναι. Λογικό είναι βέβαια. Αυτό συμβαίνει με τις νεότερες, έτσι. Με την άλλη κατηγορία, <laughs> την πρώτη εθνικής. Ζω ανεπανάληπτες στιγμές ανεπανάληπτες στιγμές εδώ και τόσα χρόνια. Δηλαδή αυτή την τιμή θεωρώ ότι δεν ξέρω αν την άξιζα, αλλά τη ρουφάω κάθε φορά. Σε Μιλάμε κάθε τώρα μάθημα. για ερμηνεύτηρες, όπου, ειδικά πια ξέρεις το πέρασμα των χρόνων των αρκετών που μας έχουν δώσει θησαυρού ερμηνευτικού. Είναι να κάθεσαι να τις μελετάς. Ακριβώ. Για τον τρόπο. Γιατί, α πούμε, η Δήμητρα έχει πει τι να λέμε, του κλασικού μα, του μεγάλου, <σκυρίζει> από το Χατζηδάκι, από τον Τζιτζάνα, που πού, με τον Μίκη Θαδωράκι, με όλου δηλαδή, με όλου. Τεράστιο ρεπερτόριο. Και συνεργασίε μοναδικέ. Έχουν δώσει ερμηνείε που είναι για να μελετά, να τις ακού, για να μελετά πώ λέγονται τα τραγούδια αυτά. Γιατί μπορεί να τα έχει πει η Δήμητρα πρώτη, ξέρω εγώ, η Τάνια πρώτη και η Ελένη. Αλλά μετά, όταν τις ξανακούς το πέρασμα των χρόνων σε συναυλιακές σχογραφίες και αυτά, βλέπεις πώς τα ξαναλένε, πώς οι ίδιες τα έχουν διαβάσει αλλιώς και είναι μαθήματα, αισθάνομαι αυτά. Ναι, και ξέρεις ποιο ήταν το συγκλονιστικότερο που βίωσα και το βιώνω ακόμη και δεν το πιστεύω, η ταπεινοφροσύνη τους, mm. η ατελείωτη. Είναι χαρακτηριστικό όλων των σπουδαίων νομίζω. Και δεν λέω με τριοφροσύνη, ή ξέρει εκείνο το περίεργο, ενώ έχω διαγράψει μια μεγάλη πορεία να την θεωρώ ελάχιστη. Όχι, επί τη ουσία. Δεν έχω κάνει κάτι. Είναι το απόλυτο τίποτα. Γι' αυτό και είναι πάντα ταπεινές, γι' αυτό και δηλώνουν ότι κάνουν μαθήματα. Το δηλώνουν. Αυτό για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη. Mm. Δεν το περίμενα και το δηλώνουν και δημόσια. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Και αυτό διδάσκω. Εγώ θέλω και στα νέα παιδιά αυτό. Όσο πιο μέσα στη τέχνη μπαίνει, τόσο αντιλαμβάνεσαι, βρε παιδί μου, ότι δεν είσαι εσύ η τέχνη, ούτε το τέχνημα. Εσύ είσαι αυτός που το υπηρετείς. Το μέσο. Πώς λοιπόν, όταν μιλάμε για ένα απέραντο γαλαξία, θα πιστέψω ότι έφτασα κάπου. Όταν όσο πιο μπροστά πάω τόσο και πιο μεγάλος γίνομαι τόσο, συνειδητοποιώ ότι δεν τελειώνει αυτή η γνώση. Mm. Πώς να νιώσω τώρα εγώ ότι έγινα κάποια. Αυτό λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό και των τριών μεγάλων φωνών όλων μου των παιδιών. Αντίστοιχη η ταπεινοφροσύνη έχει και το μαράκι μου και η παυλίνα και πολλά άλλα παιδιά τώρα έρχονται αυτά τα δύο ονόματα. Γενικά όλα, όλα τα παιδιά. Πώς ξεχάστηκα πίσω, πώς έτρεξε. Στη βούλα του χρόνου το έκρεμένο. Μια φωνή επαγγελματία τραγουδιστή μπορεί να κρατήσει μέσα στα χρόνια. Βλέπουμε, α πούμε, ο Γιώργο Νταλάρα τραγουδάει πόσα χρόνια και εγώ ακόμα που τον ακούω βλέπω ορθότητα, βλέπω οριμότητα και βλέπω και μία φρεσκάδα ψυχής. Mm. Παράδειγμα. Εντάξει, και ναι, το ναι. μοιράζομαι τώρα. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, ναι, ναι. σαν όλγα μιλάω έτσι, τώρα. Και είναι έτσι. Αλλά και μουσικά να το δούμε ο άνθρωπο τώρα τι να λέμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι πάντα σωστό, μαύρο σωστό και θα μου πει το σωστό είναι το θέμα. Βλέπω και άλλα αυτά που σα είπα πριν. Μία φωνή λοιπόν, τι πρέπει να κάνει για να κρατήσει Κοίταξε, στα ναι, χρόνια μέσα. Πέρα από την καλή χρήση, όχι τι υπερβολέ, όχι αυτά τα πυροτεχνήματα, δηλαδή να χρησιμοποιώ ιδιαίτερα ψηλέ, ψηλού τόνου, ενώ η φωνή μου δεν αντέχει. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι είναι θέμα ψυχοσύνθεση. Το δηλαδή... είπες είπε και πριν η αλήθεια, είναι ότι όλα είναι ψυχολογία. Ε. Δηλαδή, κάθε άνθρωπο, κάποιο έχει κουραστεί. 50 χρόνια, 60 χρόνια καριέρα. Mm. Σαν ψυχοσύνθεση έχεις κουραστεί Οπότε χάνεται η δυναμική της φωνής Δεν μπορεί να σηκωθεί Στο διάφραγμα στηρίζεται κατάλαβες Σε όλο σου το συναισθηματικό πεδίο Άρα θέλεις λιγότερη, σπανιότερη χρήση ή έω και καθόλου. Φωνέ που έχουν χάσει. Χρήση ή έκθεση, με συγχωρέ που σε διακόπτω. Και έκθεση, πε το. Εγώ λέω χρήση γιατί έχω στο νου μου το στούντιο. Δηλαδή μπορούν Α. να ασχοληθούν και να περιοριστούν μόνο στο να ηχογραφούν δίσκου, χωρί να κάνουν την, την έκθεση. Γιατί την είναι παράσταση. Είναι ενέργεια μεγάλη ακριβώ. αυτή τώρα. Γι' αυτό και εγώ στάθηκα. Γι' αυτό είναι θέμα ψυχοσύνθεση. Δεν πάει με κάτι. Ο Νταλάρα είναι ένα πλάσμα με μια νεανικότητα που ευτυχώ δεν κάμπτεται. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχει το πάθο το διατηρεί. Ξέρω εγώ, εκφράζεται αποκλειστικά έτσι ολοκληρωτικά. Καλά, ενδεικτικά τώρα ναι, είπαμε ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, γιατί ναι, είναι ναι. και ένα ο ο μεγάλο μα είναι... τραγουδιστή. Επίση, και αναφερόμαστε. Είναι τόσο τεράστιο αυτό το θέμα. Προσπαθώ τώρα να σκεφτώ, αλλά να τα πω πολύ σύντομα κάτι πολύ σημαντικά γύρω από αυτό. Δεν μπορεί να περιοριστεί, Θέλει ώρε, θέλει ανάπτυξη. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Με πολλές εκφάνσεις, με μεγάλη ομπρέλα, δηλαδή παλέτα του θέματος, τι είναι φωνή, πώς τραγουδάω, γιατί να τραγουδάω, θέλω να τραγουδάω, ενώ έχω κουραστεί, γιατί μου λείπει ταυτόχρονα. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Mm. Δεν μπορώ άλλο την έκθεση γιατί ειδικά οι ερμηνευτές που καταθέτουν την ψυχή τους... Είναι ψυχοφθόρο αυτό, δεν είναι απλό. Ε, βέβαια, οποιοδήποτε επάγγελμα τέτοιο που βγαίνει στον κόσμο. Εδώ νιώθω πάντα μια συμπόνια για τους συναδέρφους που τραγουδάνε στο άτεχνο. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά διψάνε για να πούνε ένα τραγούδι έντεχνο. Διψάνε. Κάνουν απίστευτες προσπάθειες να τους δώσει κάποιος ένα έντεχνος βέβαια. Είτε θα το ε, καλά, λίγα πούνε παραδείγματα ή δεν θα το πούνε άσχετα τι καταφέρνουν. Θα θέλανε πάντα να έχουν γι' αυτό και στο πρόγραμμά τους έχουν ένα-δύο τραγούδια τα οποία θέλουν αποκλειστικά να ερμηνεύσουν χωρί να είναι κάποιο στην πίστα και να χορεύει. Είναι όπω όταν η έντεχνη. Εγώ λυπάμαι πια... Συγγνώμη, υποφέρουν... θα το πω όμω, γιατί μιλάμε μόνο για την άλλη σκηνή, για την άλλη μεριά. Είναι όπω όταν η από εδώ μεριά του τραγουδιού τραγουδάει Χατζηδάκη ή Θεοδωράκη, αλλά κυρίω Χατζηδάκη θα πω εγώ, γιατί και του δύο του μεγάλου μα, δεν τους περιλαμβάνουν τόσο συχνά πια στα προγραμματά τους και εκείνη η στιγμή που απλά θα είναι η ερμηνεία τους. Είναι όπως όταν η μουσική της λεγόμενης κλασικής μουσικής παίζουν τα πολύ γνωστά του ρεπερτορίου αυτού. Ναι. Αυτό εννοεί, ότι εκεί πέρα υπάρχει το βάζω τα καλύτερά μου, τα πιο δυνατά μου. Αυτός, oh, όχι, την ανάγκη της έκφρασης, της απόλυτης ερμηνείας. Αυτό. Την έχουν ανάγκη, γιατί αυτά τα τραγούδια που γράφονται στο άτεχνο, α πούμε, είναι τα καψουροτράγουδα, τα οποία έχουν να κάνουν σεξοτράγουδα, τα λέω εγώ για να τα ξεχωρίσω. Δεν είναι τραγούδια ψυχής. Κάνα δυο, λοιπόν, μέσα στην πορεία... Κάθε καλλιτέχνη από αυτούς υπάρχουν και κάποια λίγο πιο δυνατά, πιο συναισθηματικά, πιο ερμηνευτικά. Αυτά θέλουν να τα τραγουδάνε μόνοι τους. Είναι η στιγμή τους που ερμηνεύουν στη σκηνή. Ναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και στην άλλη σκηνή όμως τραγούδια τα οποία έχουν μια λαϊκότητα, απλά έχουν μια ωραία μελωδία. Ασφαλώς τις περισσότερες φορές ο στίχος ο είναι στίχος ερωτικός, είναι, ναι, 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 αλλά υπάρχει και λάθος. από εκεί όμω υλικό. Υπάρχει, υπάρχει, Δεν βέβαια. είναι τόσο, οκ, okay, αλλά όχι, όχι. υπάρχει. Υπάρχει. Μεγάλο ποσοστό, α πούμε, που είναι στο έντεχνο. Γιατί δεν θα περάσει. Ο κόσμο ναι. δηλαδή του άτεχνου δεν θα δεχθεί πολύ έντεχνο από τον δικό του τραγουδιστή. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα τραγουδιστριών που επιχείρησαν να ακουμπήσουν λίγο τον Θοδωράκη και το κοινό τους δεν το άντεξε. Μένω στην ανάγκη τους για ερμηνεία, για έκφραση, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Όλο το πλέγμα το συναισθηματικό βρίσκεται σε αυτά τα τραγούδια. Το βαθύ συναισθηματικό φορτίο βρίσκεται σε αυτά τα δυναμικά τραγούδια, τα έντεχνα. Και γιατί όλο το κοινό, μου συγγνώμη τώρα, αλλά ανοίγουμε μια κουβέντα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό κόσμου που τα αγαπάει και τα αγκαλιάζει αυτά τα τραγούδια. Τα, τα, τέχνα, τα όπως άτεχνα, Τα άτεχνα. Μα φυσικά γιατί δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το βαθύ συνέστημα που έχουν τα άλλα. Λογικό είναι. Δεν είναι όλοι ικανοί. Δεν είναι όλοι έτοιμοι, δεν είναι όλοι δυνατοί και ατρόμητοι να μπορούν να θρυψαλιάζονται σε ένα τραγούδι. Κοίτα, αυτό τώρα είναι λίγο... Οπότε εγκεφαλικά λειτουργούν. Είναι καθαρά λειτουργία εγκεφαλική και σεξουαλική. Αυτή την προσέγγιση μπορούν. Δεν τη σηκώνουν. Γι' αυτό υπάρχουν ψυχές που είναι στο ένα είδος και υπάρχουν οι άλλες ψυχές που αντιπροσωπεύονται από το μπορούμε άλλο μπορούμε να πούμε ότι δεν τους έχει δοθεί και η πληροφορία εγώ θα ήθελα να σταθούμε και λίγο σε αυτό στην εκπαίδευση δηλαδή το πως έχουν λάβει τα πρώτα τους ακούσματα και πως τελικά αυτά okay. τα ακου... άντε να το δεχτώ και <laughs> αυτό <laughs> πες έλειπα δεν δε... ακουσα ζούμε <laughs> σε μία Συμφωνώ. όχι τι θες Άρα... να πω είναι λίγο Λέχνε. απόλυτο το άλλο που Είπα, λες, αφού το έχω δει τόσο δηλαδή το λέω πια γυμνά το λέω Πολύ ωμα, γιατί το έχω δει. Mm. Τι να κάνω τώρα, ε, Πώ να το πω, Και όταν θέλουν να κάνουν μια στροφή, δηλαδή γιατί η Πάολα τραγουδάει και δηλώνει ροκ, Γιατί δηλώνει η Πάολα ροκ, Αν η Πάολα είναι ροκ, τότε το ροκ τι είναι, Δηλαδή κατάλαβε, υπάρχει λίγο μια. Ναι, είναι όπω όταν λέμε κάποιο είναι λίγο αφηρημένο και είναι λίγο έτσι στι δικέ του σκέψει, Λέμε αυτό είναι jazz. Αυτό είναι. Αυτό εννοούν οι άνθρωποι πιστεύω. Όχι, που το λένε, εγώ εννοώ αυτή τη δήλωση που έκανε η ίδια ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι που τραγουδάω. Εγώ αυτά δεν μπορώ. Α, δεν ξέρω εγώ από oh, αυτά. Α, ναι, ξέρω αυτό. Α, συγγνώμη. <laughs> γι' αυτό σα λέω. αυτό Δεν ξέρω. Όλοι αυτοί Κοίτα. ξέρεις ξέρει, δεν του αρέσει αυτό που κάνουν, ε, το άλλο θέλανε. Αλλά τώρα πώ έτυχε, βρε παιδί μου, και είναι εκεί κάναν μια θυσία. Θα φανεί ότι κάνουμε τώρα. Πώ το λένε. Όχι, η άποψή μου είναι, βρε παιδί μου. Α γίνω αντιπαθή. Κριτικ δεν πειράζει. Η Διαπίστωση κάνω. Καταλαβαίνω ότι είναι η δουλειά σου τέτοια. Που μελετώντα τη φωνή, πηγαίνει σε αυτέ τι σκέψει και στην παρατήρηση και στην καταγραφή που λε. Όταν η τέχνη γίνεται δουλειά για να κερδίσω και διαλέγω ποιο στρατόπεδο θα πάρω. Υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι μουσικοί, εξαιρετική μουσική. Καταρχάς, όλη η μουσική αυτών των συναδέλφων του άτεχνου, α το πούμε, είναι εξαιρετική μουσική. Είναι πολύ καλή και ξέρουν και πηγαίνουν... πολύ καλά και το παραδοσιακό. Ακριβώ. Είναι... Πηγαίνουν πέροχη. για το μεροκάματο που έχει αυτό το είδο. Mm. Θα μου πει πόσοι μπορούν τη θυσία να την κάνουν. Ε. Τυχεροί είναι οι συνάδελφοι, είτε μουσικοί είτε τραγουδιστέ, που είναι και δάσκαλοι. Αυτοί δεν χρειάζεται να κάνουν τόση έκπτωση. Δεν θα πάνε δηλαδή στο άλλο είδος. Για τα προστοζήν. Για τα προστοζήν, ναι. Οι άλλοι θα πάνε. Αλλά ας πάρουν και το κόστος. Θέλω να πω ότι είμαστε δύο κατηγορίες. Του έντεχνου δεν έχουν την δόξα ας πούμε και τα χρήματα των συναδέρφων που έχει το άλλο είδος. Έχουν όμως την πηγή, έχουν το καλό τραγούδι. Και ερμηνεύουν και ισορροπούν προσφέροντας. Οι άλλοι υπερετούν ένα τραγούδι το οποίο τους χαλαρώνει. Με προκαλείς χαλαρών. τώρα <laughs> θέλω να πω σε αυτό γιατί μιλάμε και αρκετή ώρα. Ωστόσο θέλω να μείνω σε αυτό που είπε ότι η μία μεριά του έντεχνου έχει την πηγή. Αυτή η πηγή, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα κεφάλαια που μας έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι που είπαμε και οι κοντινοί σε εκείνα τα χρόνια και τα λοιπά. Δεν πληρούν τα ίδια κριτήρια με τα έργα που μας έδωσαν τα κεφάλαια τα μεγάλα του τραγουδιού μας. Δεν είναι το ίδιο το έντεχνο αυτό με το ίδιο του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη. Εγώ μιλάω το... ναι, 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 συμφωνώ. Έχουμε το τραγούδι του τραγουδοποιού, ναι. ο οποίο τραγουδοποιό κυρίω το όργανο του είναι κιθάρα. Mm -hmm. Η έκταση τη φωνή του είναι δική του, περιορισμένη και συνήθω είναι αντρική η φωνή αυτή. Είναι λίγοι οι τραγουδοποιοί οι οποίοι μπορούν να σκεφτούν και να σκηνοθετήσουν, θα το πω για να μα καταλάβετε, και γυναικείε φωνέ. Οπότε να φύγουν από τη δική του mm -hmm. έκταση. Επίση έχει περιοριστεί αρμονικά έχουμε κάτι μινοράκια με τρεις συγχορδίες, πρώτη, τέταρτη, πέμπτη και αντεγιά. Οπότε μην τα εξοραίζουμε όλα. Όχι μωρέ παιδί μου, αλλά τώρα δεν γίνεται να μην ακούσω το στίχο του Φίβου, δεν γίνεται να μην σκεφτώ τον Παυλίδη. Μα ασφαλώ. Αλλά... Υπάρχουν δηλαδή και τώρα και σπουδαίοι που γράφουν σπουδαία τραγούδια. Είπε το στίχο όμω. Δεν ε, είπε τη μουσική. Και μελωδία. Του... Μα και η μελωδία είναι αλλά θέλω να πω ότι το έντεχνο το οποίο αυτό που αναφέρεσαι Όχι αυτό και είναι η πρίκα μας Ναι και το παίρνουν άντρες γυναίκες κάνουν από έκφραση ξέρω εγώ μοίρασμα να τα πούνε έτσι το ψυχολογικό μας να το βγάλουμε μέχρι τεχνική τα πάντα όλα κάνεις με αυτό να. Εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι το τραγούδι του τραγουδοποιού είναι άλλο πράγμα στη φόρμα του ναι. από το ναι. τραγούδι του ποιητή και το συνθέτη. Ναι. Δηλαδή μην κρίνουμε τους άλλου ναι, άλλους μου, έτσι. Μου, είναι με, σε ένα δρόμο, τώρα το... σαν Αυτό μια εννοώ. συνέχεια δηλαδή. Προσπαθούν να είναι σε ένα δρόμο, δηλαδή θα προσέξουν το στοίχο τους. Ενώ ναι. το άτεχνο χαρακτηρίζεται από κακό Στίχονται μεταξύ είμαστε και σε μια χώρα που για μα το τραγούδι είναι ο στίχο. Έχουμε ευτυχίσει να έχει μελοποιηθεί όλη μα η πίρηση. από εκεί γεννήθηκε η μουσική, όπω πρέπει δηλαδή, να πούμε. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, οπότε <laughs> μα χτυπάει. Εγώ, α πούμε, σαν τραγουδίστρια, μπορεί να πω ένα ξένο τραγούδι που θα με συγκλονίσει η μουσική του, αλλά ο στίχο δεν θα είναι και τίποτα σπουδαίο. Στο αγγλικό θα το πω, στο ελληνικό δεν θα πω ποτέ, δεν θα κάνω καμία έκπτωση ποτέ, εάν Αυτό... ο στίχο. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λε τώρα να δούμε. Ξέρει, οι νεότεροι όταν έρχονται και συστήνονται που είναι πολύ έτσι ενθουσιασμένοι και με το ρεπερτόριο που ακούνε και κυρίω το αγγλόφωνο κτλ. Και, και του ακού, λε: Α, κάτι υπάρχει εδώ. Αλλά τελικά το ξεχώρισμα που λέμε γίνεται όταν που είναι το ελληνικό κείμενο. Ε, βέβαια. Έτσι δεν είναι, Αγγλικά. Ακριβώ, γιατί στη γλώσσα σου θα ολοκληρώσει όλη την κάμα τη ερμηνεία σου στη mm. γλώσσα σου. Mm. Στην άλλη γλώσσα, όσο και να την κατέχεις, όσο και να ξέρει, είναι αυτό που λέω ρε, παιδί μου να σηκωθώ να φύγω από αυτή τη χώρα δεν αντέχω. Δηλαδή, επειδή το παιδί μου μένει στην Αγγλία, να πήγαινα στην Αγγλία, ξέρει, ο Άγγλο, ό,τι βλαγιά και να κάνει, δεν θα ζοριστώ τόσο. Θα τον βρίσω και δεν θα πάθω αυτό που παθαίνω όταν ο Έλληνα, η χώρα μου κάνει αυτά που δεν πρέπει να κάνει. Εδώ υποφέρουμε γιατί είναι ο τόπο μα. Ναι. Όταν μένει σε ένα ξένο κράτο, βέβαια. Με ε, βέβαια. Ναι. Ναι. Από εκείνη τη συνάντηση με τον Βασίλη, λοιπόν, τον Παπα Κωνσταντίνο και τον Διονύση Τσακνή. Ναι. Αφού έχουμε κάνει όλη αυτή τη μεγάλη κουβέντα. Την υπέροχη ε? που τρελαίνουμε και παθιάζομαι. Οπότε λοιπόν βρέθηκε και με το Λαβρέντη, Ήρθε ο Λαβρέντι. Μαχαιρίτσα. Ναι, μου είπε τραγουδά σαν Αμερικάνα, έλα και στο δίσκο μου να κάνει Αυτά που έκανε και στο Διονύη. Και κάνατε από τότε ήσασταν μαζί για πάρα πολλά χρόνια. Έγινε, κοίταξε, νομίζω το πρώτο που τραγούδισα ήταν Στα παράθυρα που κούρασε η Θεά. Mm. Ένα εξαιρετικό δίσκο του Λαβρέντι. Mm -hmm. Ένα κουπλέ τη μοίρα μου το τόξο, με στίχο τη Λίνα Δημοπούλου. Μετά ήταν το Έλα ψυχούλα μου. Mm. Και μετά ήταν τα μάτια όπου mm. ξεκινήσαμε να παίζουμε και μαζί. Έχει. Μέχρι το 6-7 είμαι σε όλου του δίσκου εκτό από τον πρώτο και τον τελευταίο. Αυτά τα φωνητικά που κάνεις στο τραγούδι αυτό, που εγώ δηλαδή λιώνω, λιγώνομαι και είναι αυτό που πρώτο, ξέρεις, συναντήθηκα μαζί σου και είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα yeah, έτσι ωραία. τώρα. Λυκά, Γιατί είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, ας πούμε, του πώς γίνονται τέχνη στη μεγάλη οι δεύτερες φωνές. Θα μπορούσες τώρα live να μας κάνεις κάτι. Ξέρω ότι είναι μάλλον δύσκολο το δεύτερο. Θες να μας κάνεις την πρώτη? <laughs> Yeah. Τι να σου λέει, ε, ε, δεν, δεν το περίβαινα αυτό. Ούτε εγώ. Μου λέ τα μάτια σου να μην τα αγαπώ Και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου Μα αυτά τα μάτια όπου σταθώ και όπου βρεθώ Τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου μετά όμω κάνει και τα άλλα. <laughs> Εκείνο πρέπει. ναι, ε, Κι να σε ευχαριστώ. Κάποιο, σε ευχαριστώ. Είσαι δεν το υπέροχη. έχω ξανακάνει αυτό. Λαβρέντι, ακόμα, Λαβρέντι, ακόμα είσαι κοντά μα. Ακόμα. Δηλαδή, άλλο ένα πόνο τεράστιο. Αυτή η απώλεια που ξέρει σε κάθε αφιέρωμα που γίνεται. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό ήταν ένα θάνατο άδικο, αφύσικο, ξαφνικό. Ε, ναι, ναι. Εκτό Πολύ νωρί. Πολύ νωρί έφυγε του άνθρωπο. Πάρα πολύ νωρί. Ελισσαβέτ, πάρα πολύ σε ευχαριστώ για και αυτή, αυτή την κουβέντα. Ελπίζω Τι... να μην στεναχωρέσαμε. Κοίτα, ο δάσκαλο. Είπαμε <χωρεί> πέντε πράγματα. Πρέπει να τα λέει. <χωρεί> και πάλι, για <χωρεί> να μην δημιουργήσω κακή αίσθηση, έχω τραγουδήσει και μαζονάκι με μαθητή μου, ο οποίο μαζονάκι, by the way, που λέμε, <χωρεί> ναι. μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν φωνή έτσι. Ναι. Έχει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, είμαι μαζί με το μαθητή μου σε όποιο είδο και σε όποιο χώρο θέλει και τραγουδάει η ψυχή του. Αρκεί να είναι αληθινό και αυθεντικό. Αν είναι δίθεν και για να φτιάξω καριέρα δασκάλα, θα βοηθήσω όσο μπορώ και θα κάνω μια προσευχή γι' αυτό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που κάναμε. Κοίτα είναι ωραίο να τα λέει κανείς όπως νιώθει. Πήραμε υλικό σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ ολόψυχα και ελπίζω να μην σε στεναχώρεσα. Καθόλου. Μην... Στεναχώρεσα. Μας έδωσες θα... και πολύ ωραίους τρόπους έτσι να σκεφτόμαστε για τη φωνή μας. Είτε όταν μιλάμε είτε όταν τραγουδάμε και για τον τρόπο που μπορούμε να κάνουμε ένα ξεχώρισμα στο τι μας ωφελεί. Ξέρεις τι θα ήθελα μόνο να πω. Ας τη χρησιμοποιούμε για να καταθέτει τα βαθιά συναστήματά μα. Mm. μας. Ας τη χρησιμοποιούμε γι' αυτό. Δηλαδή να μην την αφήνουμε στην άκρη. Μην μιλάμε εγκεφαλικά, μην ζούμε εγκεφαλικά, διανοητικά δηλαδή. Mm. Φλόγα και πάθος, αυτό. Αυτό το πάθος σε οδηγεί κατευθείαν στη διαφραγματική τοποθέτηση. Μιλάς και τραγουδάς μέσα από εδώ. Mm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Mm. Ό,τι και να κάνουμε σε οποιαδήποτε είδος μουσικό ή οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε λειτουργία, ας έχει πάθος όχι αυτό το νεκρό εγκεφαλικό. <laughs> το computerized το, το. εποχή, ε. ναι. Έχουμε μπει στην εποχή ε, αυτή, νοήθως, ξέρεις. Ναι. αυτό. Σε ευχαριστώ. Όλα Εγώ μας. σε ευχαριστώ, Ελισάβετ. Μου είστε επανειδή. <laughs> Ευχαριστούμε. <laughs> ευχαριστώ. Μου λε τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια έχω και μέσα και μπροστά με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts. pod.gr Το καλό να ακούγεται.